ο εν κόπο και μόχθο γενόμενος και τα ημέτερα επί την πνεύματα εργαζάμενος, Συ, ο τους Αγίους Σου Αποστόλους, τους Αγίους, από την εργασίαν αυτών καλέσας, ή να ταύτην ευλογών αγιάσεις, Αυτός Κύριε ο πρώτος εν ημίν εργάτης και αθλητής και τεχνουργός, ευλόγησον ημάς και τα έργα ημών ταύτα, όν εν το ονοματί Σου καταρχόμεθα σήμερον. Ή να ταύτα ταχύ και αισίως, εις πέρας αγάγομεν, φώτισον δε ημών την διάνοια, γεννήσεων ημών της βραχίωνας, είναι πάντοτε το αγαθόν πράττωμεν και τα έργα της φωτός εργαζόμεθα εις διακονίαν του λαού Σου και της νεότητος και εις δόξαν την Συν, Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σοι ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα. Δόξα Πατρί και Υιού και Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Κύριε Λέζου, Κύριε Λέζου, Κύριε Λέζου, Κύριε και αγιάσαστα ήρθα για την ημών Σου, Κυρία Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών. Τις πληθυνείς Παναχάνοντου και Παναμόμου και Παναγία Σου Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, του Αγίου Ενδόξου Πρωτομάρτυρος και Αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Μητρός του Κυρίου Θεοτόκου της Γοργοεπικού, εις και την Ιεράν Σύναξη πανηγυρίζουμεν και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσει ημάς, ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί μου, αγαπητά μας παιδιά, μας καλέσατε εδώ σήμερα για τον Πρόεδρο του κυρίου Διτηρίκα για να ευλογήσουμε το ξεκίνημα της φετινής σας χρονιάς στο άθλημα που τόσο σας αρέσει και εμένα μου άρεσε ήμουνα ακόμα μαθητής και μπορούσα και έπαιζε, γιατί τώρα όπως καταλαβαίνετε δεν τα καταφέρνω καλά στα 64. Ευχόμαστε λοιπόν καλή επιτυχία σε όλους, ευλογία στον τόπο εδώ, στα παιδιά τα μικρά, τα μεγαλύτερα, αλλά και σε όλα τα παιδιά που είναι εδώ παρόντα και λεβέντες εκεί, αλλά και στους γονείς και στο Διοικητικό Συμβούλιο, για να φέρουμε εις πέρας το έργο που έχουμε αναλάβει, που έχετε κυρίως εσείς αναλάβει. Και ποιο είναι το έργο αυτό? Τα παιδιά μας να έρχονται σε τούτο εδώ, εσείς, να έρχεστε εδώ με τη σύμφωνη γνώμη, αλλά και την παρόφηση των γονέων σας και την ημετέρα γνώμη, τη δική μας τη γνώμη, και έτσι είναι, για να αφλείστε στο άθλημα το οποίο σας αρέσει τόσο πολύ, και ο Απόλλωνας να πάει της Αρναίας μπροστά. Άρα και λοιπόν σας λέμε το εξής, εκεί που να γυρίζετε στους δρόμους, εκεί που να κάνετε κάτι που θα σας φύρει, εκεί που να καπνίζετε, εκεί που να γελιοποιήσετε ή να γράφουν ορισμένοι συνθήματα που είδα εδώ απ' έξω από το σχολείο σας και να ντρέπεστε να τα κοιτάξεις, γι' αυτό λέμε, σας καλούμε εδώ για να παίζετε, να χαίρεστε, να μοιράζεστε αυτή τη χαρά του παιχνιδιού, το οποίο όμως θα μπορέσει και να σας δώσει στο μυαλό ευκαιρία εκείνο να εκτονώνετε, να αθλείτε, και από την άλλη τη μεριά, μέσω αυτής σας της δουλειάς του παιχνιδιού, να διακριθείτε, γιατί όχι, και σε μεγαλύτερες ακόμα χαρές. Θα ήθελα λοιπόν εδώ σήμερα που με καλέσατε και εμένα, να σας μεταφέρω δύο λόγια από τον Απόστολο Παύλο, ο μέγας κοινωνιολόγος και ο μέγας κοινωνικός εργάτης, που πέρασε και από εδώ μάλιστα, από την Αρναία και από την Απολωνία, στις πράξεις των Αποστόλων αναφέρεται μέσα καταγεγραμμένο. Διήλθον ο Σίλας, ο Τιμόθεος και ο Παύλος, δι' Απολωνίας και Αμφιπόλεως εις Θεσσαλονίκη. Αν θέλετε μπορείτε να το δείτε. Πέρασε από εδώ να σας μεταφέρω τη γνώμη του για ορισμένα πράγματα. Όταν εμείς οι μεγάλοι κάνουμε κάτι για σας, φτιάξαν το ωραίο ετούτο εδώ, πάρα πολύ όμορφο κλειστό γυμναστήριο, να είναι ευλογημένοι οι άνθρωποι οι οποίοι το έφτιαξαν, σημαίνει ότι είχαν μυαλό. Γιατί το φτιάξανε? Για να μπορέσουν και πνευματικά και ψυχικά και σωματικά να σας δουν να είστε υγιείς. Αυτό θέλω. Τι θέλουμε δηλαδή? Να μπαίνω εδώ μέσα και να βλέπω τον Γιάννη, τον Κώστα, τη Μαρία να γελάνε.
Θέλω να γελάτε, θέλω να σας βλέπουμε να γελάτε, να παίζετε και να γελάτε. Θέλουμε να σας βλέπουμε να πηγαίνετε στο σχολείο να μαθαίνετε μαθηματικά, φυσική, ιστορία και θρησκευτικά και να βγαίνετε χαρούμενοι στο διάλειμμα ή στο σπίτι σας το απόγευμα, να χαίρεστε να διαβάζετε αυτό που θέλετε. Να τα δίνετε όλα όπως λέτε εσείς και να είστε in. Έτσι δεν λέτε. Έτσι λοιπόν σας στέλνουμε όλους. Χαρούμενοι, ευλογημένοι να τα πετύχετε. Λέει λοιπόν ο Απόστολος Παύλος και ακούτε τον. Θα το πω όπως το λέει, θα το μεταφράσω εγώ. Μη φοβάστε. Πάντα μη εξαιστεί. Αλλού πάντα συμφέρει. Τα πάντα μου επιτρέπονται. Αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Θα το επαναλάβω πάλι. Πάντα μη εξαιστεί. Στην προς Ρωμαίους, για εκείνους που θέλανε να το δούνε. Αλλού πάντα συμφέρει. Δεν με συμφέρουν όλα που μου επιτρέπονται. Και συνεχίζει. Πάντα μη έξεστε. Πάντα μου επιτρέπονται. Τα πάντα μου επιτρέπονται. Αλλού εγώ εξουσιαστήσω με υπότιμος. Δεν θα γίνω εγώ υποχείριο σε κάτι. Καπνίζω και μου έχει γίνει στη μύτη χαλκάς και με πηγαίνει όπου θέλει. Ή είμαι γυναικάς και δεν ξέρω τι κάνω. Και έχω και σπίτι, και έχω και γυναίκα, και έχω και παιδιά, και γίνομαι γελίος. Είμαι ομοφιλόφιλος. Και δεν φτάνει που είμαι εγώ, θέλω να κάνω και τους άλλους. Ή από την άλλη τη μεριά, να το πούμε πιο απλά καλύτερα, είμαι χαρτόμητρο. Μαζεύω, γιατί είμαι καθηγητής στο σχολείο, 1.200 ευρώ, 2.000 με τη γυναίκα μου που είναι και εκείνη καθηγήτρια, και πάω το βράδυ και τα ρίχνω όλα στην τσόχα και δεν μένει τίποτα. Να λοιπόν γιατί ο Παύλος λέει όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν με συμφέρουν όλα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα βάλω κάτι που να με χαλινώ στη μύτη μου και να με πάει όπου θέλει. Δεν θα αποδεχθώ κάτι τέτοιο. Μεγάλη κουβέντα. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά δεν με συμφέρουν. Όλα μου επιτρέπονται, αλλά εγώ δεν θα γίνω υποχείριο κανενός. Αγαπάω πάρα πολύ τον Παπαγιώργη, αλλά ο Παπαγιώργης με επιτρέψει πάντα. Είναι κλέφτης. Όταν φέρω τον Παπαγιώρη και τον βάλω και παίζει μπάσκετ εδώ μέσα, τι κάνει, λες εσύ. Ο Δεσπότης τον έφερε. Άρα επιτρέπεται η κλεψιά. Βλέπω τον πρόεδρο εδώ πέρα δίπλα, που τον αγαπώ και ξέρει πολύ καλά το στήριγμά μου στο πρόσωπό του. Ο πρόεδρος, ας πούμε, ότι είναι άνθρωπος βομολόχος. Δεν ξέρει τι λέει η γλώσσα. Όμως εγώ τον έχω πρόεδρο εδώ πέρα. Πάνε να παίξουν μπάσκετ τα παιδιά της τρίτης λυκείου, της Αρναίας, με το παλιοχώρι. Και απολαύει μια γλώσσα, γιατί μάστε. Μάστε, δεν μαζεύονται με τίποτα. Ήξερες ποιος τον έφερε, ο λαός. Άρα, κατά τον λαό και οι άνθρωποι. Άραγε, λοιπόν, εκείνο που κάνουμε εδώ πέρα εμείς, πρέπει ανάλογα να είναι μετρημένο και να χρησιμοποιούμε ανθρώπους και προσωπικότητες που ό,τι κάνουν θα λένε. Δεν μου επιτρέπεται να κάνω οτιδήποτε. Αλλά δεν το κάνω, όχι γιατί βγάλαμε ταμπέλα και είπαμε μη γράφετε στους τοίχους και να το πω εγώ τι σημαίνει. Εγώ το θέλω και δεν γράφω στους τοίχους. Εγώ δεν ξέρω να λέω βρώμικες κουμπέδες. Εγώ δεν θέλω να εξαντλούμε σε γελιότητες καθημερινά ή να ξεφτυλίζω το σώμα μου ή να ξεφτυλίζω το σώμα κάποιας κοπέλας ή κάποιου αγοριού. Έτσι. Αυτό ήρθα να πω σε εσάς σήμερα. Έρχεστε εδώ να παίξετε βόλεϊ, να παίξετε μπάσκετ στο σχολείο σας ποδόσφαιρο, εδώ στον Απόλλωνα, για να μπορέσετε τη δύναμη που έχετε τα παιδιά της ηλικίας της προεφηβικής, εφηβικής ή και παιδικής ακόμα, σαν τον Γιαννάκο, γιατί έρχεστε εδώ, αυτή τη δύναμη που έχετε μέσα σας, το λουλούδι που έχετε μέσα σας, να δέσει, να το πω έτσι απλά, και να γίνει καρπός. Αν δεν δέσει αυτή η δύναμη που έχετε μέσα σας, τι να το κάνετε και να έχετε. Βλέπω παιδιά τώρα εδώ πέρα και λεβέντες μάλιστα και πάνε, ωραιότερος. Τι να τους κάνω αν είναι όμορφοι και δυνατοί, αν μετά από τους λίγο τους δω, μετά από λίγο, με ναρκωτικό στο χέρι, ή τους δω από την άλλη τη μεριά να ξεφτυλίζονται κάνοντας τούτο ή εκείνο, καταλαβαίνετε τι εννοώ, εδώ ή αλλού. Τι να τους κάνω. Αντίθετα, όταν βλέπω ένα παιδί, θα κάνουμε και το στραβό. Και εμείς ακόμα οι παπάδες θα την κάνουμε και τη στραβή. Πώς θα το κάνουμε. Και εγώ νευριάζω την άλλη λειτουργία, κύριε Πρόεδρε, και λέω και κανένα καλύτερο. Αλλά μέχρι εκεί. Αλλά όταν βλέπεις ένα παιδί το οποίο μέσα από εδώ προβάλλεται στο μπάσκετ, προβάλλεται στο ποδόσφαιρο, προβάλλεται στη μουσική, προβάλλεται δεν ξέρω πού αλλού, δεν το χαίρεσαι. Δεν ικανοποιείσαι. Δεν λέμε η Ελλάδα πήρε το πρώτο βραβείο στην πάλι, στους Κρίκους.
γιατί να μην βγει από εδώ μέσα κάτι καλό για το μπάσκετ και να βλέπουμε μεθαύριο την εθνική και να έχει ένα από τα παλικάρια εκεί ή ένα από τα μικρά παιδιά που θα γίνει παλικάρι. Έτσι, αυτή τη στιγμή. Να λένε παραδείγματος χάρη ο Τρικαλιώτης μέσα στην εθνική Ελλάδος είναι από την Αρναία ή ο Τζιτζιρίκας από την εθνική που αυτή τη στιγμή μας τιμά κατάγεται από την Αρναία. Αυτό θέλουμε. Την αριστεία σας θέλουμε. Αυτά είχα να σας πω και να σας διαβεβαιώσουμε ότι κάθε στήριγμα θα έχετε από εμάς σε όλη αυτή την προσπάθεια και του Διοικητικού Συμβουλίου, πάντα με την σύμφωνη γνώμη των γονέων σας, γιατί είστε μικρά παιδιά. Μη σας κοροϊδεύουν ορισμένοι. Έχετε ωριμότητα από τα 7 και τα 8. Σας παρακαλώ, άμα πάμε σε ένα μπέλι τον Ιούνιο και πάμε να φάμε στα φίλη, είναι αγουρίδα, δεν τρώγει. Άμα πας τώρα όμως σε ένα μπέλι και φας 2-3 τσαμπάκια στα φίλη, είναι τρέλα. Έτσι λοιπόν, οριμάζει το πράγμα. Και εσείς θέλετε μέσα από την εφηβεία, τι σημαίνει εφηβεία, προετοιμασία του σώματος, προετοιμασία του νιονιού, προετοιμασία της καρδιάς, προετοιμασία της ψυχολογίας, να μπορέσω να φτιάξω οικογένεια, να προσφέρω κάτι στο στρατό, στην κοινωνία, στην εκκλησία, στον πατέρα μου, στη μάνα μου, στο σπίτι μου, δικηγόρος, γιατρός, μπασκεμπολίστας. Αυτά λοιπόν έχοντας υπόψη, σας ευλογούμε. Ευχαριστώ που με καλέσατε, παράτηνα λίγο το λόγο, αλλά η ευκαιρία να είμαι κοντά σε τόσα χρυσά παιδιά και μάλιστα μαζί με τους γονείς τους, δεν έχω τόσο ευκαιρία. Γι' αυτό και ευχαριστώ τον πρόεδρο που με κάλεσε και εύχομαι καλή επιτυχία στον αφηγητικό σας όμιλο και στα παιδιά κάθε υγεία, κάθε ευλογία και καλή μάθηση. Να ζήσετε. Διευθύνω τον Εκείνον, Πατέρον ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Καλησπέρα και από εμάς. Ευχαριστούμε πολύ, Δέσποτα. Πάντα μας θυμάται το αποτύχημα στην Αρναία με την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω όσους παραβρέθηκα σήμερα εδώ. Τον κύριο πρόεδρο της Αρτζέας, τον κύριο Χάρτο, τον πρόεδρο του Πρωτοδήματος, τον κύριο Πυρενό, τον Περιφερειακή Σύμβουλο της Ζωγράφου, την αντιπρόεδρο του Αριστοτελείου Πνευματικού Κέντρου, τη συνεργάτη μου, την κυρία Καραντώνα, τους πρόεδρους του Γυναικείου Σύλλογου, την πρόεδρο του Σύλλογο Γονέων και Δαιμών. Προσπαθούμε κάθε χρόνο να είμαστε καλύτερο όσο μπορούμε και με τη δικιά σας βοήθεια. Κάνουμε κάποιες δράσεις. Δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε τίποτα εάν δεν είχαμε τη στήριξη των γονέων. Για μας είναι και ευκαιρία τιμή που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας και έχουμε πολλές απουσίες σήμερα. Έχουμε πολλά παιδιά που πάνε φροντιστήριο. Που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας σε εμάς. Και σε εμάς μας δίνει ένα βάρος και μια υποχρέωση να τα απεξέλθουμε απέναντί σας. Φέτος έχουμε δημιουργήσει και καινούργιο τμήμα να σας ενημερώσουμε πέρα από τις ακαδημίες που απαρτίζονται από 60 παιδιά και έχουμε ανωδική τάση, έχουμε το τμήμα ακαδημιών, παιδικού, κορασίδων, εφήβων, αντρικό. Έχουμε και ένα καινούργιο τμήμα για όσους ενδιαφέρονται που θα είναι ένα τμήμα που δεν είναι αγωνιστικό επειδή όμως υπήρχε μεγάλη ζήτηση και θέληση από πολλούς συνδικώτες που θέλουν να κάνουν προπόνηση. Ορίστηκε και Δευτέρα, κάθε Δευτέρα μετά τις 9.30 θα κάνουν να αυτηθούν. Προπονητής υπεύθυνος και το τμήμα θα είναι ο κύριος Άρης Αριστίδη Τσούντος, ο οποίος όποιος θέλει κάθε Δευτέρα από τις 7 Οκτωβρίου ξεκινάμε, 9.30 ώρα το βράδυ περίπου, θα έρχεται μέχρι τις 11 να γυμνάζεται. Θα είναι ο χώρος ανοιχτός, με την καθοδήγηση του προπονητή θα μπορούμε να προσφέρουμε. Οπότε Δέσποτα και αν και 64 ετών υπάρχει μπαμπαγιά. Οπότε να ξέρω και ποτέ. Αν μου τη δώσει κανείς, θα δώσω εγώ. Κρονίστε. Επίσης, επειδή έχουμε άριστη συνεργασία με την ΕΚΑΣ και με την ΕΟΚ, και όμως ποτέ καλά τους φέρεσης, από πέρυσι ξεκινήσαμε να διοργανώνονται στην Αρναία έχουν το τουρνουά κορασίδων και παγκορασίδων, θα αναφέρομαι και παιδών, ήδη 24 με 28 Οκτωβρίου θα διοργανώσουμε στην πόλη της Αρναίας τουρνουά παγκορασίδων, το οποίο θα είναι τετραήμερο, και 18 με 22 Ιανουαρίου του 2020 ήταν κορασίδων. Πανελλήνιο τουρνουά, έχουν από την Ελλάδα αθλητές,
και επιλέγονται εδώ μέσα τα άτομα που θα εκπροσωπήσουν την Τεχνική Ελλάδος. Είχαν έρθει πέρυσι, έμειναν έκπληκτοι. Ενθουσιάστηκαν οι εκπρόσωποι της ΕΟΚ από την Αθήνα και θέλω να του κάνουμε θεσμό να είναι κάθε χρόνο στην Αρδέα. Και όσο μπορούμε να τον απαρτήσουμε να πάμε και στο Πέδρο και σε άλλα ερωτήματα. Αυτά προς την ενημέρωσή σας. Δεν σας κουράζω. Θα ήθελα ο κύριος Αντιδήμαρχος να σας Κύριοι συνάδελφοι, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί γονείς, προπονητές και αθλητές της ομάδας μπάσκετ της Αρνιάς, κατά πρώτον θα ήθελα να σας μεταφέρω τις καλύτερες ευχές και τους χαιρετισμούς του Δημάρχου μας, του Στέλνου του Μπαλιάνου. Ευχόμαστε ολόψυχα η φετινή αθλητική σεζόν να είναι χωρίς τραυματισμούς και όλοι οι αθλητές να είναι καλά στην υγεία τους. Κύριε Πρόεδρε, είμαι βέβαιος ότι η στόχη της ομάδας της Αρνιάς είναι και θα πρέπει να είναι υψηλή. Εύχομαι ολόψυχα να τους κατακτήσετε. Στην Αρνέα υπάρχει μεγάλη κουλτούρα σε ό,τι αφορά το μπάσκετ. Η ομάδα κατά το παρελθόν είχε πάρα πολλές επιτυχίες. Ανάμεσά μας βρίσκονται άνθρωποι που έχουν προσφέρει τα μέγιστα και έχουν συνδέσει το όνομά τους με την ιστορία του αθλήματος. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω όλους να γίνετε πολλαπλασιαστές αυτής της προσπάθειας, να στηρίξετε τη διοίκηση, να επικοινωνείτε τις δράσεις της ομάδας στον κόσμο και επειδή υπάρχουν αυτές οι παραστάσεις, είμαι βέβαιος ότι και ο κόσμος θα στηρίξει την προσπάθεια, Πρόεδρε, και εύχομαι τις καλύτερες επιτυχίες. Σαν νέα δημοτική αρχή, θα είμαστε κοντά σας ό,τι χρειαστείτε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα αρχικά να πω ότι αισθάνομαι τυχερή μαζί με εσάς. Βρισκόμαστε σε έναν τόπο που πρώτα απ' όλα διαθέτει τέτοιο χώρο άθλησης. Ταυτόχρονα έχουμε προπονητές στις ομάδες μας ανθρώπους που αναδυθήκαν μέσα από αυτό το άθλημα. Ανδρωθήκαν, δεν είναι η κατάλληλη λέξη γιατί έχουμε και γυναίκες, δεν έχουμε μόνο άνδρες, αλλά επειδή τους γνωρίζουμε όλοι, καταλαβαίνετε τι εννοούμε. Επίσης, οι ομάδες μας περιβάλλονται από ανθρώπους των διοικητικών συμβουλίων, οι οποίοι έχουν να προβάλλουν μόνο την αγάπη τους για τον υγιή αθλητισμό. Αυτό λοιπόν μας κάνει να αισθανόμαστε τυχεροί και θα ήθελα και εγώ να σας παροτρύνω να απορροφήσετε όσο το δυνατόν περισσότερα πράγματα για το κτίσιμο του χαρακτήρα σας αυτά τα χρόνια που θα βρίσκεστε μέσα σε αυτούς τους χώρους. Να έχετε μια καλή αθλητική χρονιά, υγιείς όλοι, χωρίς τραυματισμούς και με το καλύτερο αποτέλεσμα. Αμήν. Καλησπέρα από μένα. Εύχομαι και πιστεύω ότι η νέα αθλητική χρονιά οι επιτυχίες που θα σημειώσουν τα τμήματα μπάσκετ θα είναι σημαντικές. Θέλω να συγχαρώ εσείς που εμπιστεύεστε τα παιδιά σας στον όμιλο, στον αθλητικό όμιλο. Εύχομαι επίσης τη νέα αγωνιστική χρονιά να είναι παραγωγική, με πολλές σημαντικές επιτυχίες και νίκες. Με υγεία, χωρίς τραυματισμούς και είμαι βέβαιος ότι οι αθλήτριες, οι αθλητές, οι προπονητές μαζί με την διοίκηση, με το Διοικητικό Συμβούλιο θα καταφέρετε και θα επιτύχετε τους στόχους σας. Καλή χρονιά με επιτυχίες και κύπελα, εύχομαι. Επιστρέψει ο κύριος Πρόεδρος, τώρα το σκέφτηκα να σας το αναγγείλω κιόλας. Μπορείτε μάλιστα να το δείτε από αύριο ο κύριος Κατσάγγελος που μας κρατάει την ιστοσελίδα μαζί με τον παπαράτσι Παπαγιώργη. Λοιπόν, θα το δείτε και στην ιστοσελίδα της Μητροπόλεως, στις κατασκηνώσεις που έχουμε στη Μεγάλη Παναγία, ήδη είναι έτοιμο το 5x5 για ποδόσφαιρο. Μέχρι τον, αν θέλει ο Θεός, μέχρι τον, το Πάσχα, γιατί δεν προλαβαίνουμε τώρα επειδή όταν βρέχει γίνεται λάσπη και κάτι,
θα φτιάξουμε και ένα 5x5 πάλι για μπάσκετ και για βόλεϊ. Και τώρα φτιάχνω και τις κερκίδες. Φέτος θα φτιαχτούν και οι κερκίδες. Και θα τις βάψω πράσινες, μπλε, κόκκινες, μαύρες και αυτά, για να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα πολιτικής ιδεολογίας ή Παναθηναϊκού και Γάβρο και Ολυμπιακού. Κάτι τέτοιο. Κανονίστε να μάθω και εδώ τι έχετε, για να σας έχω και κάτω να κάνετε τη δουλειά σας. Και πάλι πολύ. Να περάσουν όλα τα παιδιά με τους γονείς. Τους αγιάσουν, να την διώσουν.